Καλησπέρα παιδιά, καινούργιο βιντεάκι, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εγώ είμαι πάλι. Κάνω αυτό το βιντεάκι να ευχαριστήσω τον Αντώνη τον Χριστοδουλόπουλο. Μου έστειλε κάμποσα δειγματάκια, θα σας αναφέρω ποια είναι αναλυτικά. Μου έστειλε Dunhill My Mixture 221 Baker Street Peterson Luxury Blend Rattrace Red Rapari Erin Moore Flake W.R. Larsen νούμερο 32 Samuel Go With St. James Flake Three Nuns Germain's Mixture νούμερο 7 και W.O. Larsen Signature. Είναι νέα δειγματάκια. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από αυτά, η αλήθεια είναι ότι έχω καπνίσει μόνο το W.O. Larsen το Signature. Δεν θυμάμαι τώρα αν κάποια από αυτά ήταν... Νομίζω ότι το 3-9 πρέπει να πτώσει τίγιο ο Λάπας, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δειγματάκια. Αυτή τη στιγμή δεν καπνίζω κάτι από αυτά. Καπνίζω τη Magnum, η οποία έσβησε. Παλαιότερα, σε αυτή χρησιμοποιούσα φίλτρο άνθρακα. Κούμπωνα απευθείας απάνω, δεν άφηνε τίποτα να περάσει, όλα περνούσαν μέσα από το φίλτρο άνθρακα. Ψιλομπούκωνε όμως και σκέφτηκα κάτι άλλο, έχω κάνει ένα άλλο κόλπο. Βάζω εδώ φιλτράκι του παππού με άνθρακα. Εξάρι φίλτρο, έχει στη μέση άνθρακα. Το καλό είναι ότι αυτός ο χώρος, δεν φαίνεται τώρα, όλο αυτό το κομμάτι, είναι κενό, διονγκώνει το καπνός, βγαίνει από τη μικρούλα τρύπα, τον μπολ, τον κάτω πλευρά του μπολ, διονγκώνει το εδώ μέσα και κάνει εξαιρετικό καπνίσμα. Είναι όπως τις, αυτές που λένε κολοκυθιά, κάλαμπας, οι οποίες έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα, έχουν χώρο που διονγκώνει το καπνός, διαστέλλεται και καπνίζουν πολύ ωραία. Λίγο βιαστικό βιντεάκι, να ευχαριστήσω τον φίλο τον Αντώνη τον Χριστοδουλόπουλο για τα δειγματάκια. Καπνίζω ωραία βέβαια το Magnum, περιττό να σας πω. Με εξυπηρετεί πάρα πολύ γιατί είναι πιπούλα τσέπης. Βάζω ό,τι μπορείς θες απάνω. Μικρό μεγάλο. Γιατί χρησιμοποιώ στη δουλειά. Τώρα το καλοκαίρι ζορίζουν λίγο οι άφιλτρες οι Falcon. Τι εννοώ ζορίζουν. Εδώ οι θερμοκρασίες είναι λίγο παράξενες στην Ελλάδα. Για να απολαύσεις με την άφιλτρη τη Falcon κάπνισμα θέλει τις ανάλογες προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές? Ένα χώρο κλιματιζόμενο ούτως ώστε να είναι χαμηλή θερμοκρασία έξω, ας πούμε, ειδικά το μεσημέρι. Αυτές εδώ καπνίζονται μια χαρά που έχουν το φιλτράκι. Η άφιλτρη, η Falcon, με ψιλοζορίζει. Με ψιλοζορίζει φυσιολογικό είναι διότι αν είναι υψηλή θερμοκρασία, ανεβαίνει η θερμοκρασία στο μέταλλο, οπότε δεν ψύχει τόσο καλά τον καπνό που περνάει από μέσα.
και ζεσταίνεται το metal και εδώ το ball λίγο παραπάνω, και εδώ ζεσταίνεται βέβαια, δεν έχει να κάνει, αλλά κάνει πιο ευχάριστο κάποιος, αλλά χρησιμοποιώ αυτές με το φίλτρο το καλοκαίρι. Μετά από τα βραδιά μπορείς χρησιμοποιώ τις άφιλτερες, δεν έχω θέμα, αλλά στη διάρκεια της μέρας δουλεύω φίλτρο full όλο το καλοκαίρι. Τώρα ανακάλυψα τα φιλτράκια του παππούγια, αυτή εδώ στην Πέμπτη βάζω κανονικά το άνθρακα. Σε αυτή έχω κάνει άλλη μια πατέντα. Δεν έχω τώρα το σπείρμα να σας το δείξω. Μέσα εδώ, μέχρι εδώ είναι άλλη διάμετρος μέχρι εδώ. Μετά φαρδέγγι ρακουμπώνει το επιστόμιο. Έφτασα λοιπόν σε αυτό το χώρο και έχω ανοίξει σπείρωμα για να περιστρέφεται ο καπνός και να ψύχεται. Έχει διαφορά. Πριν ανοίξω το σπείρωμα, είχε άλλο καπνίσμα. Καπνίζει καλύτερα με το σπείρωμα που άνοιξα. Περιστρέφεται δηλαδή, κάνει δουλειά το σπείρωμα. Κατά ένα περίεργο τρόπο πείραμα ήταν, αλλά επέτυχε. Δεν μπορώ να το δείξω τώρα, δεν φαίνεται το σπείρωμα. Από εδώ, αυτό το κομμάτι μέχρι εδώ, έχει μέσα σπείρωμα, βιδώνει βίδα άμα θες. Την οποία δεν τη χρησιμοποιώ για να καθαρίσω το σπείρωμα αυτό, γιατί δεν καθαρίζεται εύκολα ένα σπείρωμα από τα κατακάθια του καπνού. Βάζω όμως συνόπνευμα, βιδώνω μια-δυο φορές τη βίδα, βιδώνω, ξεβιδώνω, φεύγουν όλα. Μετά τη βάζω στο νερό, την αφήνω το βράδυ, καθαρίζει special. Η αλήθεια είναι ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά το καθάρισμα στα στελέχη της Falcon με το απορρυπαντικό πιάτων. Μια-δυο σταγόνες, το χτυπάς να αφρίσει, να αφήνεις μέσα. Πώς το διαπίστωσα τώρα αυτό? Καθάρισα Falcon με ενόπνευμα, στέλεχος, το πέρασα με το ειδικό βουρτσάκι που έχουμε, το καθαριστικό. Και μετά την έβαλα σε ένα ποτηράκι πλαστικό με 2-3 σταγόνες απορρυπαντικό πιάτων, την άφησα όλη τη νύχτα. Το πρωί είχε πάλι ακαθαρσίες. Είχαν μαλακώσει όλο το βράδυ και είχε καθαρίσει πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό γίνεται μόνο στις φάλγονες, δεν καμία άλλη πίπα, μόνο στα επιστόμια. Και τα επιστόμια, αν θέλει κανείς να καθαρίσει, μπορεί να το κάνει. Δεν νομίζω να πάθουν κάτι. Που το βασικότερο βέβαια εδώ που τα λέμε είναι καθαρίσει το επιστόμιο. Η πόλη πίπα, ειδικά οι μπράιερ πίπες, τι να καθαρίσει τώρα, εντάξει. Πρέπει να στεγνώσει. Να περάσει λίγο το μάρτυρο μέσα, να καθαρίσει. Να πάρει τίποτα καθαρίσει, αλλά μέχρι εκεί. Αυτά από μένα. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δειγματάκια. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον θα κάνω ένα βιντεάκι να πω τη γνώμη μου για κάποιους από αυτούς. Το κακό είναι ότι καπνίζω τα δείγματα και με το λάπα το ίδιο έπαθα και με άλλα δείγματα που μου στέλνουν. Καπνίζω τα δείγματα και μετά ξεχνάω. Αυτό που μπορώ να πω σε γενική εικόνα για κάθε καπνό είναι αν μου αρέσει ή όχι. Γιατί τώρα πολλές λεπτομέρειες έχει να κάνει και με το γούστο του καθενός. Το βασικότερο είναι αυτό που είχες πει στο προηγούμενο σου βίντεο, Αντώνη, ότι από το πρώτο μπολ καταλαβαίνεις αν σου αρέσει ένας καπνός, τι σου αρέσει. Το τι δίνει μπορεί να το δεις σε κάποιο χρονικό διάστημα, υπό διάφορες συνθήκες. Κάποιος με διάφορες πίπες, σε διαφορετικές ώρες, να βγάλεις μια συνοπτική εικόνα του καπνού. Αλλά το αν σου αρέσει ή όχι, αν μας αρέσει ή όχι, πιστεύω ότι από το πρώτο μπολ βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυτός ο καπνός μου αρέσει ή όχι. Τέλος πάντων, ο καπνός τον έψιλον, έψιλον, δε, συγγνώμη, τον έπα στον πράσινο. Νιώθω πολύ τυχερός.
Υπάρχει αυτός ο καπνός στην Ελλάδα. Όπως και ε2, ασχετά τώρα μου έχει τελειώσει, δεν έχω. Γιατί σήμερα όλη μέρα κάπνισα 3 μπολ έπος πράσινο και ένα μπολ Borkum Reef Special Mixer νούμερο 8. Είναι τώρα προς το παρόν αυτό χρησιμοποιώ ως αρωματικό έτσι για να αλλάζω λίγο τη γεύση. Αλλά ο έπος κάνει για μένα, κατά τη γνώμη μου, πάντα απολαυστικότατα καπνίσματα. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά. Αντώνη, πάλι σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Γεια σας.